τόσο δυνατά. Κι ας συμβεί μετά, κορίτσαρα μου, σε θέλω για την πάρτι μου, να ξυπνάς και να κοιμάσαι στο κρεβάτι μου. Από την άλλη, να τη ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα, με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά από όνειρο βαθύ, κι ό,τι φτιάχνει τα βουνά κλαίει να γεννηθεί. Πάρε, να τα μαζεύουμε. Ναι. Πάρε και τις κάλτσες σου. Ναι. Να τα έχουμε έτοιμα. Δεν ξέρουμε πώς θα μας την βαρέσει αύριο, να σκοτήσουμε να φύγουμε. Αυτό είναι το καλό μου προφίλ. Λοιπόν, εκεί. Θα θέλαμε να ευχαριστούμε. Όχι, πάμε πάλι. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε, ελληνικά. Πάμε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γλυκούλτες από την Κάτω Παναγιά και την Βραζιλία. Και την Κύπρο. Δηλαδή, εγώ την επόμενη φορά που θα βγω υποψήφιος, πού θα γράψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους συγχωριανούς του Μάικη που με ψηφίσανε. Εμένα ψηφίσανε. Και... Και ευχαριστούμε, όχι πιο πολύ από όλους, ευχαριστούμε τους Ινδιάνους, τους πρόγονους της κυρίας. Που ακόμα δεν έχω κινητά, αλλά βρήκανε τρόπο όμως να στείλουν μήνυμα υποστήριξης στη σύντροφο. Καλό βράδυ. Καλά, πανέμορφα, ε. Τι ωραία. Πού είσαι η Ρόδοτε? Καλημέρα. Καλά είσαι, αγάπη μου? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κοριτσάκι μου. Και ο Φιντέλ. Πρόσεχε, έχω και ένα γόνατο, ε. Ούτε αυτό, και αυτό προβληματικό είναι. Μα εκεί, δεν θέλω. Ας το ελεύθερο, παιδάκι μου, θα μου κάνει... Θέλει να κάνεις λίγο θεατρινισμό.
Ναι. Και παιδιά, εκείνη την ώρα, αυτά που μου λέγανε και χθες, όλα καλά και όλα ωραία. Δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να σκεφτώ να πάρω τις ανάστασεις, να σκεφτώ να πού θα μπω. Γιατί επειδή ο ήχος δεν είναι καλός, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές που έχει υποθεί. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε, αλλά έχει υποθεί πολλές φορές. Ναι, όχι στα αυτιά μας λέω για τον ήχο, όχι τον ήχο τον εξωτερικό. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν απώλειες, ο χώρος είναι μεγάλος, είναι αμφιθεατρικός, είναι έτσι είναι αλλιώς. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ, να δω, μην αργήσω να μπω. Εν τω μεταξύ, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Που λέμε το κάθε κομμάτι, δεν είσαι σε μαγαζί. Λίγε. Να, τι θα πω αυτή την εβδομάδα. Τι φάει έχει η Δαλίδα. Μπριζόλες. Κουμπά εδώ, βρε. Πού να μην σφίγγεσαι και ας το πόδι σου εκεί κάτω. Κάτσε λίγο χαλαρά, μπράβο. Αου! Εγώ που είπε η φύση, ας πούμε, ότι δεν έβγαλες πριν, εγώ μια χαρά τα νιώθω τα τραγούδια τώρα. Εντάξει, περισσότερο τι να κάνω, ας πούμε. Λέει να τσαλακώσεις τη φωνή σου, να τσαλακώσω τη φωνή μου. Εννοείς. Όταν θα έχω 5 λεπτά να σας πω ένα αμανετζίδικο τραγούδι, ένα λεζαντέ που είναι για κλείσιμο προγράμματος που είναι 5 λεπτά τραγούδι. Με εισαγωγές, με μπουζούκια μέσα, με δεν ξέρω τι. Άμα μέσα σε 1,5 λεπτό, τι να τους πω. Θα προσπαθήσω να κάνω τη σωστή την τεχνική για να τραγουδήσω σωστά, να μην κάνω φάλτσα. Αυτό. Δηλαδή. Δεν στέκομαι εγώ σαφέ, δεν στέκομαι στη σκηνική παρουσία, όσο στέκομαι στη φωνή. Ναι. Αλλά προφανώς αυτό ούτε τους νοιάζει και ούτε εκτιμάται. Επειδή εγώ μπορώ, είμαι πολύ αντικειμενική και μπορώ να κρίνω και τον εαυτό μου. Μπορώ να κρίνω κανένας, δεν μπορεί να κρίνει κανέναν. Όχι, αλλά ενώ έχω μια σωστή άποψη και για τον εαυτό μου και για τους. Δηλαδή, ακούω και εγώ έφυγα σε ένα σημείο, μπορεί κάποιος να μην το κατάλαβε, εγώ όμως το κατάλαβα. Αλλά άλλοι έχουν κάνει φάλτσα και έχουν πάρει μεγαλύτερο βαθμό από μένα. Δηλαδή δεν υπάρχει αντικειμενική κρίση, δεν υπάρχει. Ενώ η φωνή σου είναι από τη φύση, είναι πάρα πολύ καλή. Ξέρεις να τη χειρίζεσαι, την αγαπάς τη φωνή σου. Κάτι σαν να μην αγαπάς εσένα που δεν το έχω βρει ακόμα, το ψάχνω. Θυμάσαι που σου είπα στο περασμένο λίγο αυτό το κήρυγμα, λίγο, ξέρεις, η αυστηρότητα με την οποία κοιτάς. Τι εννοώ δηλαδή, θα ήθελα λίγο παραπάνω πάθος από σένα, λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, πόνο. Δώσε πόνο. Αν δεν είσαι έτοιμη να το δώσεις, παρέκαμψε το, πήγες αλλού. Έκανα και θέλω να έρθω, τι θες να κάνω, να τραβήξω τα μαλλιά μου. Εκεί που κοιμάται η Χριστιανά κοιμόμουν εγώ, αλλά τις παραχώρησα το κρεβάτι μου. Στις πρώτες, τον πρώτο καιρό. Ναι. Έβλεπα τα πράγματα. Τον πρώτο τον καιρό, γιατί δεν είχαμε καλές σχέσεις με κανέναν. Αυτή είναι η Χριστιανά και είναι η Χριστιανά. Το μικρό, τούτο εδώ είναι η Χριστιανά. Καλά, ένα χρόνο διαφορά έχουν, αλλά εγώ τη βλέπω μικρούλα. Αλήθεια. Γιατί είναι τροφαντούλα και θέλω να την τσιμπάω και τέτοια. Και έχει την καλύτερη φωνή εδώ μέσα. Ναι, καλά. Από όλους. Να λέγεται. Τούτο εδώ. Ναι. Εννοείται. Να λέγεται. Πες, θέλω να την ακούσω σε Celine Dion. Θα της το πω. Θα της το μεταφέρω. Αν και έχει στη λίστα της, νομίζω, κάποια τραγουδία της Celine. Φιλάκια. Μ' αρέσει η μαμά της. Η μαμά της φέρει. Μ' αρέσει η γιαγιά της. Είναι σαν το σπίτι του τρόμου. Δυο πόρτες έχει ζωή. Η γιαγιά μου. Ηχθείς. Τι σου λέγα τα ακόμα. Ωραία, θα πούμε. Πού πάμε, Θεούλα, από πού θα πούμε. Θα πάρεις τα πράγματά σου εξ αρχής. Ναι, ναι, ναι. Από εδώ. Πάμε, από κάτω. Ναι, από εδώ, από την μπαλκονόπορτα. Α, την μπαλκονόπορτα. Ωραία. Θα πούμε και τελειώνουμε. Από παντού.
Έφυγα λίγο περπατητός και μετά πριν φτάσω στη στροφή άρχισα να χορεύω για να πηγαίνω έτσι. Και μετά να δηλώ τη Μάρη. Αυτό το δείξε ωραίο. Ναι. Έπαθα ζημιά. Μέσα στην καριέρα μου κάνει ο Μάριος. Έτσι. Τον είδα ρε σου λέω τώρα. Το σκύλο. Άσε τώρα αυτή τη βδομάδα θα γίνει. Παίξε μπαλίτσα άλλος, μόνος μου. Είμαι ανεβαζεμένος, στα σύννεφα πετάω. Πώς τρελαίνεται ένας άντερας, πώς τρελαίνεται. Γιατί το τραγούδισε, γιατί. Με παρανόμες γυναίκες. Μακι όταν μπλέκεται, πες. Μακι όταν μπλέκεται. Τη μέρα νοικοκύρης, τώρα δε αμαρτωλώσει. Και θα πλένεις πιάτα. Ναι, ναι, και πιάτα και πλυντήριο και θα ξεκοκαλίζω και τα λοιπά όλα. Γυναίκα όλα έτοιμα, φεύγω, πάω για δουλειά. Το βράδυ αμαρτωλός, τα χαράματα στο σπίτι, γυρίζω σαν τρελός. Να πω το... Να παίξουμε κανένα σεμπέκικο. Όχι λαβάδι, όχι πέρα από... Α, ποιος μου είπε. Θα παίξω. Φάση σου ελεύθερη. Αυτό θα το έλεγα, αυτό με το Θεό, αυτό θα το έλεγα. Γιατί θυμήθηκα τον Περικλή. Αυτό θα παίξω. Αυτό θα παίξω. Ναι! Ναι! Ναι, αυτό! Αυτό και ό,τι να είναι, ναι. Ναι, και όπα πάλι. Έτσι. Και τέτοιο και, ναι. Έτσι. Ναι, αυτό. Φάση σου ελεύθερο πουλί. Στηρίτη. Και όχι κορόιδε στο κλουβί. Ω, φέρτε το. Φέρτε το εδώ, άστο. Άρα, γεια! Γράφτο κιόλας εκεί. Ε? Λέγε, σ' αρέσει. Πες, μη μιλήσεις, δεν χρειάζεται. Ναι ή όχι, σ' αρέσει να το πω. Μα, τι ήταν αυτό, με μπέρδεψες τώρα. Μία κίνηση κάνε. Κάτω ναι, όχι πάνω. Σ' άρεσε. Ναι. Ωραία. Γιατί δεν τ' αρέσει. Αυτό. Και έτσι και γιουβέτσι. Αλλά τι και έτσι. Και έτσι. Πολλά έτσι και γιουβέτσι και... Μαγιά. Άστο. Έφυγε. Οι ευχάριστες εμπειρίες στο σπίτι του Star Academy συνεχίζονται. Γι' αυτό ευθύνονται τα Μεντίζενές. Έχουμε εγκαταστήσει την κρυοσάουνα, αλλά ποτίζουμε ένα εκπληκτικό κολαγόνο τα παιδιά, τους μαθητές του Star Academy. Παρουσιάζουμε αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα, τα οποία κατά αποκλειστικότητα φέρνουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, τα Medizenes, το δίκτυο κοσμητικής ιατρικής, που μας υπόσχεται πολλές και διαφορετικές επιδράσεις θετικές στον οργανισμό μας, με τα προϊόντα που έχουμε εδώ μαζί μας, τα οποία είναι στερεά πεπτίδια κολαγόνου. Για την ιστορία να πούμε ότι μετά τα 25 μειώνεται η παραγωγή του κολαγόνου. Και τα προϊόντα των Medizenes να βοηθήσουν τον οργανισμό μας να παράγει νέο κολαγόνο, να συμπληρώσει αυτή την έλλειψή του και να βοηθήσει στην αντιγύρανση, στην ενδυνάμωση των ιστών, των αρθρώσεων, να σβήσει τα σημάδια του χρόνου, τις ρητίδες από το πρόσωπό μας. Ένα κολαγόνο το οποίο δεν είναι όπως όλα τα άλλα. Δεν έχει αυτή την αποθητική γεύση, εκπληκτική γέψη, με συμπλήρωμα superfoods, δηλαδή υπερτροφών, elderberries, υαλουρονικό, πρωτεΐνες, πολυβιταμίνες. Έχει πολύπλευρη δράση και φανταστική γεύση. Είναι προέλευσης γερμανικής από την διάσημη εταιρεία Gelita, και όχι κινέζικα, διότι είναι ένας κολοσσός στην παραγωγή κολαγόνου, 120 ολόκληρα χρόνια η Gelita, με 20.000 εργαζόμενους και μια τεράστια εμπειρία αυτών στην παραγωγή πόσιμου κολαγόνου. Κοντά μας είναι η Βασιλική Δημητροπούλου, η καθηγήτρια φυσικής αγωγής των μαθητών του Star Academy, να μας πει την προσωπική της εμπειρία, αλλά και των παιδιών, σχετικά με την γεύση και την επίδραση του κολαγόνου των Medizenes. Βασιλική μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εφή. Πώς σου φάνηκε? Επίσης, είναι ένα φανταστικό προϊόν.
το οποίο εγώ το έχω βάλει στην καθημερινότητά μου από τότε που το γνώρισα και έχω δει μεγάλη διαφορά στις αρθρώσεις μου, γιατί καταπονείται πάρα πολύ το σώμα μου λόγω της δουλειάς μου, στην επιδερμίδα μου, και δεν νιώθω πια τόσο κουρασμένη. Η απόδοσή μου στη δουλειά είναι ακόμη καλύτερη. Στο δέρμα είδες διαφορά, γιατί είσαι πολύ νέα, δεν θα υπήρχαν σημάδια του χρόνου, αλλά βλέπεις την υφή της επιδερμίδας διαφορά. Βλέπω στην υφή της επιδερμίδας μου, είναι σίγουρα πιο λαμπερή, πιο τονωμένη. Mm-hmm. Έχω αγαπημένο προϊόν, δηλαδή. Ποια γεύση? Αυτό που είναι φράουλα. Αχ, τέλεια. Ναι, και βελτιώνει την υγεία της επιδερμίδας, την όψη και τα παιδιά εδώ, οι μαθητές πεινούν. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν το έχω κρατήσει μόνο για μένα, αλλά το έχω συστήσει στους μαθητές, στους σπουδαστές της Ακαδημίας, οι οποίοι το πεινούν καθημερινά. Και φυσικά θα ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, αν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην δοσολογία? Κανένας. Ή... μπορούμε καθημερινά, το διαλύουμε σε μισό ποτήρι νερό, έχει εκπληκτική γεύση και μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στο break μας, στη δουλειά, οπουδήποτε βρισκόμαστε. Σε μισό ποτήρι νερό το πίνουμε και έχουμε τα αποτελέσματα. Επίσης, ξέχασα να πω ότι και οι αθλητικές επιδόσεις βελτιώνονται, αλλά επειδή βοηθά στην παραγωγή της αυξητικής ορμόνης, έχουμε και καλύτερο ύπνο. Δεν ξέρω, κοιμάσαι ήσυχη τα βράδια? Κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια. Έχω δει σίγουρα βελτίωση. Το σημαντικό είναι, για να πω και για τα παιδιά, γιατί μιλάω εκ μέρους τους, είναι ότι το πίνουν πριν από την προπόνησή τους, πριν από τη γυμναστική που κάνουμε, και νιώθουν όλοι μεγάλη ευεξία και τόνωση και βγαίνει πολύ πιο εύκολο το πρόγραμμα γυμναστικής. Ναι, που βελτιώνει την αθλητική επίδοση, σίγουρα. Οι έφοι το πίνουν και μετά την προπόνησή τους και νιώθουν πολύ ενυδατωμένοι και φυσικά ξεκουράζεται το σώμα ακόμη πιο γρήγορα. Να πούμε ακόμη ότι βοηθά στην εξαφάνιση της κυταρίτιδας και στον έλεγχο του σωματικού βάρους. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν πίνουμε αυτά τα κολαγόνα, αυτή την πρωτεΐνη της νιώτης, τον Μεντίζενες, υπάρχει μια πολύπλευρη δράση σε όλο τον οργανισμό μας. Νύχια, μαλλιά, σώμα, πρόσωπο. Εκπληκτική αίσθηση, καλή διάθεση, μεγαλύτερες επιδόσεις στον αθλητισμό και καλύτερος ύπνος. Δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε, καμία παρενέργεια. Είναι 100% απορροφήσιμο από τον οργανισμό. Παγκοσμίως είναι το μόνο που έχει 100% απορροφησιμότητα από τον οργανισμό μας και βέβαια είναι πιστοποιημένο, είναι γερμανικής προέλευσης και μοναδικό στο να μας κάνει να νιώθουμε υπέροχα. Ζήστε το κι εσείς. Κολαγόνα από τα Μεντίζενες, αυτή η πρωτεΐνη που μπορεί να είναι το δώρο του Θεού για όλους μας. Τέλεια, είσαι τυχερή που θα απολαύσεις μια θεραπεία στην κρυοσάουνα της Μεντίζενες. Τα ευεργετικά του στοιχεία είναι ότι θα νιώσεις αμέσως στο δέρμα σου πιο λίο. Θα σε αναζωογονήσει πάρα πολύ, καθώς βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος, αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και αμέσως νιώθεις ευεξία και αναζωογόνηση στα κύτταρά σου και στο σώμα σου. Και αν έχεις κάποιους μυϊκούς πόνους ή πόνους στις αρθρώσεις, θα νιώθεις... ναι, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο γόνατο. Και θα μου το πεις κιόλας μετά, μόλις βγεις. Ανεβαίνεις πρόσωπο σε μένα, γυρνάς προς τα εδώ. Πάνω το κεφαλάκι σου. Έλα μπροστά, μπροστά. Ωραία, και βγάλε τα χέρια σου έξω λίγο να δω το ύψος σου. Αν νιώσεις πάγο, παγώνουν τα χέρια σου, τα βγάζεις. Εντάξει, αλλιώς τώρα τα βάζεις μέσα και κάνεις μικρές κινήσεις, έτσι στατικό περπάτημα. Κάνε μικρές κινήσεις. Πώς νιώθεις? Νόμιζα ότι θα ήταν πιο παγωμένο. Αλλά το αντέχεις. Ναι, γιατί είναι ξηρός πάγος. Δεν είναι σαν τον υγρό πάγο του χειμώνα που βγαίνεις έξω και παγώνεις. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Γιατί λειτουργεί με άζωτο. Μπράβο, έτσι μικρές κινήσεις. Πολύ ωραία. Δαλιδά μου, πώς ήταν η εμπειρία σου? Φοβερή, δηλαδή. Αυτό που είπαμε για το γόνατο. Ναι. Ξεμπλοκάρει λίγο. Αλήθεια. Ναι.
Σαν έβαλε πάγο επάνω, ναι, ναι, ναι. Και ξεμπλόκαρε. Αλλά επειδή δεν βγαίνει μόνο την άρθρωση και γενικότερα αιματώνει όλο το μη, νιώθει ακόμα πιο βαθιά τη θεραπεία. Ναι. Το δέρμα σου. Λίο. Λίο. Φοβερό. Και γενικότερα το σώμα σου. Ξύπνησα. Ξύπνησες. Αναζωογονήθηκες. Ναι. Ωραία. Θα έχεις την τύχη να το απολαύσεις ξανά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε μικρές κινήσεις με το σώμα σου να μην μένει στατική. Ενδιαφέρον live, πολύ τι, ναι. Αυτό της, του Σαββάτου. Όμορφο ήταν. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον, πολύ έτσι εξωστρεφές. Έχουμε το πρώτο προτινόμενο, τον Ηρόδοτο. Κάτι λίγοι συγγενείς στα έγκατα του μου. Λάβα μου, λάβα μου, σώμα του ουρανού.
ο οποίος ήταν σε μια πολύ έτσι, ιδιάζουσα έτσι, ερμηνεία. Δεν ξέρω, δεν έχει... Θεωρητικά δεν έχουν από κάτι. Ο Ρόδος ουσιαστικά, σαν καλός στρατιώτης, ακολούθησε, όπως νόμιζε, αυτό το οποίο του υπόθηκε από διάφορους καθηγητές. Δηλαδή, του είπανε να είναι κάπως πιο στατικός. Είχαμε ακούσει διάφορα τέλος πάντων σενάρια. Ναι, παιδί μου, αυτό το συζητήσανε και εκείνη την ώρα. Του είπε ο Αλέξανδρος να είναι στατικός. Αλλά όπως είπε και η Άννα η Δύση, μπορώ να σηκωθώ να είμαι ακίνητη και να το τραγουδήσω με έναν τρόπο που να μην νομίζεις ότι κάποιος πέθανε και αυτό. Εγώ τα χάσα. Δεν σας κρύβω ότι επειδή το είδα από το σπίτι, από τηλεόραση, τα χάσα. Τα χάσα, δηλαδή, τα χάσα. Η φωνή δεν μου βγάλε κανένα συνέστημα. Τίποτα, τίποτα. Η φωνή μόνο δεν μου βγάλε. Αισθανόμουν ένα πράγμα μονότον. Δεν άκουγα καθόλου το τραγούδι. Μπορεί. Ήταν σαν να κάνει απαγγελία και τίποτα περισσότερο. Δεν υπήρχε κανένα συνέστημα. Δεν ξέρω αν υπήρχε μηχανία ή όχι. Απλά εγώ δεν πήρα κάτι από τον Ηρόδοτο. Και είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που μου συμβαίνει αυτό από τον Ηρόδοτο. Πάμε, Νίκο, στη Δαλιδά, η οποία ήταν ίσως η πρώτη φορά που στο βασικό της τραγούδι δεν παρενέβης να δώσει χορευτικό. Πώς σου φάνηκε σε στατικό? Έχει ξαναπεί άλλη μια φορά την Λάρα Ντελρέι. Η αλήθεια, η Δαλιδά έχει ένα δυνατό χαρτί όταν τραγουδάει κάτι με χορευτές. Είναι πολύ... Αμέσως, δηλαδή, και αυτή νιώθει πιο άνετα και αυτή δίνει, νομίζω, το καλύτερο της σε αυτό. Εγώ, επάνω στη σκηνή, καταλάβαινα ότι η Δαλιδά δεν είναι ακριβώς εκεί. Ενώ το κομμάτι το αγαπάει. Δεν ξέρω τι συνέβη. Αυτή την εβδομάδα δεν μου πολύ άρεσε η Δαλιδά. Πάμε στο Στυλιανό. Άμα μου μιλά κι όταν μου γελά, νιώθω ότι μου τρυπάει μέσα την καρδιά. Τραγούδισε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ τονικά, ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Με πολύ ωραίο λεγκάτο, δηλαδή κράτησε, χωρίς να κάνει τις τεχνικές, ας πούμε, ατασταλίες του παρελθόντος, να σηκώσει ψηλότερα μικρόφωνα κλπ. Τα οποία έχουν συμβεί, έχει γίνει ένας καλός στρατιώτης και έχει τραγουδήσει πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος αυτή την εβδομάδα. Αυτό είναι το στυλ μου και σ' όποιον αρέσει. Η ρήμα με τον πίτα απόψε έτσι θα δέσει. Είναι τόσο καλό σε κάτι το οποίο... Δεν το ήξερα. Είναι πάρα πολύ καλό τώρα. Ναι, να το τώρα με εντρικάρεις. Και άνετος και χαλαρός και χαρούμενος. Πάρα πολύ καλός. Εγώ που τον δούλεψα για να πει τα ραπ, όταν έμπαινε μέσα στο στούντιο, κυριολεκτικά νομίζω ότι βλέπεις ένα ράπερ. Και έμπαινε μέσα στο ρόλο, δηλαδή μου ζητούσε να κλείσω τα στόρια, να είμαστε οι δυο μας μέσα, για να μπορέσει να τα πει. Ναι. Πάμε να σχολιάσουμε λίγο την Έλενα. Το κομμάτι, επειδή είναι αντρικό και έχει μια απλή γραμμή, δεν μπορούσε να το κάνει ό,τι ακριβώς ήθελε. Το είχαμε συζητήσει αυτό, όμως εκείνη ήθελε να το πει, γιατί την περασμένη εβδομάδα αυτό υπήρχε μέσα σε μια λίστα, όπου η κυρία Βύση το είχε επιλέξει για εκείνη. Ναι, το θυμάμαι. Απλά δεν δόθηκε. Το θυμάμαι. Εκείνη, λοιπόν, επειδή την αγαπάει πάρα πολύ, την Άννα Βύση, ήθελε αυτή την εβδομάδα να την τιμήσει, λέγοντας αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν ήταν το καλύτερό της. Δεν έχει. Η Έλενα έπεσε, με βάση τα δικά μου κριτήρια, έπεσε στην παγίδα που έπεσε η Μιράντα την προηγούμενη εβδομάδα και ο Δημήτρης ο Ντέντε πριν από μερικές εβδομάδες. Είπε το κομμάτι σε ένα κλειδί που δεν βολεύει. Και ακούστηκε πιο εύκολο από ό,τι ήταν, με αποτέλεσμα να ακούγεται λίγο αδιάφορο και να μην είναι πολύ ανταγωνιστικός προς την ίδια το κομμάτι. Οπότε απλά έκανε ένα περίπατο φωνητικό μέχρι ένα συμπεμόλ. Αυτό νομίζω, με βάση τα δικά μου κριτήρια, το θέμα. Πάμε στο Μάκη. Όλα σ' αγαπά. Τόσο δυνατά. Θα πω ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Μουρατίδη, νομίζω, που του είπε ότι όταν ξεκίνησε το κομμάτι, φοβήθηκε, όντως και εγώ φοβήθηκα, κάπως σαν να μην το άκουγε, σαν να ήταν πάρα πολύ τρομαγμένος, κάτι τέτοιο άκουσα. Και σταδιακά το έφερε πάρα πολύ ωραία. Η τελευταία του νότα μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά ο Μάκης... Μόνο εμένα άρεσε πάρα πολύ από την αρχή. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σου άρεσε. Πάρα πολύ, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Μάκης. Και αυτή την εβδομάδα το κομμάτι του ήταν αρκετά δύσκολο. Νίκο μου, Μάκης. Σταθερή αξία.
Αλλά νομίζω ότι κινησιολογικά έχει κάποια θέματα, αυτά έχουμε πει πολλές φορές. Δηλαδή εσύ. Το χέρι εδώ το γνωστό που δεν τεντώνει. Το χέρι είναι λίγο καραγκούνα. Είναι, καλά λέει. Το χέρι, αλήθεια, και δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε πει. Δηλαδή από το... Ναι, το έχουμε πει, το είπε και ο Κωστόπουλος. Όλοι, πλευρά... το χέρι εδώ και αυτό. Ναι, το έχουμε πει 100 φορές. Και πρέπει να πούμε και για τη Φέη. Δεν θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη. Να τη ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα. Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Πλέον αισθάνομαι θυμό για τη Φέη, δηλαδή πάρα πολύ θυμό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πια θεωρεί ότι σε όλα τα υπόλοιπα είναι όριμος τόσο, πρέπει να είναι και όριμος τόσο να διαχειριστεί την εκφραστική του δυνατότητα. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχεις μια κοπέλα που της έχει δώσει ο κόσμος, ο Θεός όλα τα καλά, μα όλα τα καλά, δηλαδή εκείνα που τρελαίνομαι, δεν μπορώ να ξανακούσω το πώς έχει πάρει τα βάρη της ζωής επάνω και δεν μπορεί να τα αποβάλει. Έχεις μια γυναίκα, μια νέα γυναίκα, η οποία είναι βαριά. Και εγώ το θεωρώ πολύ πιο λογικό το να τη βλέπω στην αυλή, όπως ήρθαμε και τους είδα εδώ να πίνουν καφέ, παρά σε μια πίστα να διασκεδάζει τον κόσμο ή να ψυχαγωγεί τον κόσμο. Δεν ξέρω. Πολλές φορές λένε ότι όταν κάποιος είναι ντροπαλός, αυτό είναι σύνδρομο ανωτερότητας και όχι κατωτερότητας. Συμφωνώ. Η Φέη είναι πάρα πολύ σωστή τονικά. Εμένα μου αρέσει η φωνή της και σαν χρειά. Πολύ, δεν προφανώς. Παίρνω το συναίσθημά της σχεδόν ποτέ. Αυτό μπορεί που τώρα λέω, να έχει ανοιχτεί. Πώς να το. Πώς να γίνει αυτό, πώς να τη βοηθήσουμε κι εμείς να το κάνει αυτό. Δεν ξέρουμε αν θέλει να το κάνει. Ναι. Λοιπόν, εγώ της έχω πει ότι χαμογέλα λίγο, έχει μια απεύθυνση στην Κριτική Επιτροπή, χρησιμοποιήσω το χέρι σου. Τα κάνει αυτά, τα κάνει λίγο λιγότερο. Και ίσως ναι. Και την ώρα έχουν να σκεφτούν επίσης και πολλά. Έχει να σκεφτεί τις αναπνοές της. Έχουν να σκεφτούν όλοι, έχουν να σκεφτούν. Θέλει να σου πω κάτι. Ίσως είναι αυτό που λέει ο Νίκος όμως το σημαντικό. Αν θέλει να τα αλλάξει. Σε αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί πάνω στη σκηνή δεν είμαι μαζί της. Ούτε και εγώ μπορώ να το βλέπω από απόσταση. Δεν θέλει, δεν θέλει και απλά ακολουθεί κάποιες οδηγίες. Τόσο ώστε να μην έχει πρόβλημα με τους καθηγητές. Δηλαδή, δεν θα σου πει δεν θα το κάνω, αλλά θα το κάνει τόσο. Βαριεστημένα. Ναι, τόσο ώστε να σου πει ότι το έκανα, αλλά τόσο μπορώ. Αλλά πραγματικά δεν θέλει να το κάνει. Για τη Χριστιανά, παιδιά, τι να πούμε. Τι να πούμε, το παιδί γεννήθηκε. Θα το τσιμπήσω το αυτάκι, θα την πιάσω από το αυτάκι, αλλά θα τα πούμε κατηδίαν. Γιατί, όχι, δεν μπορείς να δίνεις τέτοιο χίντ με τσιμπήματα και να μην δίνεις που ότι, θα το πας. Γίνανε πράγματα τα οποία δεν έγιναν στην πρόβα. Αμέλησε 4 αναπνοές πολύ σοβαρές και μακοποιήθηκε ελαφρώς σε πολλές θέσεις, γυρνώντας προς τα πίσω, κάνοντας τα ύψιστα λάθη φωνητικά. Άλλο ότι η επιτροπή. Και ο κόσμος δεν το πιάσε. Άρα θεωρείς ότι ίσως δεν έπρεπε να είναι η ασυλία. 50-50. Όχι, γιατί η Χριστιανά είναι άλλο μέγεθος. Οπότε, ορθά στην ισοβαθμία, η Χριστιανά έχει αυτό το συναρπαστικό αυτό το αμερικάνικο ηχόχρωμα, το οποίο ναι, πολύ δύσκολα μπορείς να το ξεχάσεις. Αλλά πέραν αυτού όμως, η Χριστιανά έκανε λαθάκια στις αναπνοές της και σε σημεία τα οποία είχαμε πει και ξαναπεί και ξαναπεί. Και όταν θα έρθει η ώρα θα την κάνω εγώ. Όχι, χαίρομαι που το λες, γιατί καμιά φορά ξέρεις, είναι κάποιος τόσο καλός. Είναι κάποιος τόσο αυτό, είναι τόσο ωραίο. Oh. Άντε, παιδιά, στο τελειώσουμε, στο κλείσουμε. Χριστιανά, δηλαδή δεν σημαίνει αυτό. Αυτό καμιά φορά ρωτάει ο κόσμος. Για τη Χριστίνα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λίγο αμήχανο το βλέμμα της. Η Χριστίνα όταν ανεβαίνει στη σκηνή είναι πάρα πολύ αμήχανη. Mm. Δεν ξέρει πού να κοιτάξει τι να κάνει. Mm-hmm. Αυτό το έχει κάθε φορά. Ναι. Είναι λίγο, πώς λέμε, σε άλλο τόπο. Είναι μια ομάδα αλλού για αλλού. Δηλαδή σαν ιδιοσυγκρασία είναι. Είναι μόνη της που δεν είναι ούτε από πρόθεση κακή. Ούτε, δηλαδή, την παρακολουθούσα και μες τη βδομάδα που καθυστερεί. Δεν είναι από πρόθεση. Είναι αλλού, είναι... Είναι έτσι. Αερικό. Ναι, είναι αλλού, ρε παιδί μου. Και εκείνη την ώρα μπορεί να είναι λίγο αλλού ξαφνικά. Είναι μια ομάδα μόνη, μια κατηγορία δική της, είναι κάτι άλλο. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβει. Πρέπει λίγο να καταλάβει πώς ακριβώς το χειριζόμαστε αυτό το θέμα, να μην είναι τόσο αμήχανη.
Ωστόσο, φωνητικά μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει. Μου αρέσει η φωνή της. Ωραία. Πάμε να ψηφίσουμε. Να. Θα ψηφίσω την... Ο ένας ψήφος πάει στην... Η πρώτη μου ψήφος. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Star Academy. Έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε μια τεράστια αποκλειστικότητα των Medizenes. Το δίκτυο κοσμητικής ιατρικής που μετρά 25 χρόνια στην Ελλάδα, έγραψε ιστορία στην εμφύτευση μαλλιών και την αντιγύρανση, φέρνει μια τεράστια αποκλειστικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο. Την κρυοσάουνα. Cryogenes. Είναι το όνομα της αποκλειστικής αυτής μεθόδου που μέσα σε 3 λεπτά μπορεί να κάψει έως και 2.000 θερμίδες. Θα το πούμε αυτό διαστόματος των ίδιων των παιδιών μέσα από τη μαρτυρία της καθηγήτριας φυσικής αγωγής του σπιτιού, του Star Academy, της Βασιλικής Δημητροπούλου. Βασιλική μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες μας για την εμπειρία των παιδιών. Μπήκαν στην κρυοσάουνα, αλλά και εσύ ίδια. Έχω μπει, έχω και εγώ προσωπική εμπειρία, αλλά και οι μαθητές μου, οι οποίοι το απολαμβάνουν κάθε φορά. Νιώθουν ευεξία, νιώθουν αναζωογόνηση. Νιώθουν τους μυϊκούς πόνους, ειδικά μετά τη γυμναστική, γιατί καταπονούνται αρκετά τα παιδιά με το χορό, τη γυμναστική που κάνουν καθημερινά και νιώθουν πάρα πολύ ανακουφισμένοι. Τέλεια! Τα κορίτσια, ιδιαίτερα, έτσι εμείς οι γυναίκες που έχουμε και λίγο θέμα με την κυταρίτιδα, λίγο πολύ όλες, τα κορίτσια είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα, καθώς βλέπουν μεγάλη βελτίωση στην επιδερμίδα τους και στην υφή του δέρματός τους. Οπότε έχω να πω ότι όλα τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα με αυτή την ευκαιρία που τους δίνεται να κάνουν θεραπεία στην κρυοζενές. Λοιπόν, έτσι όπως το είπες, εύπεπτα και απλά, έτσι ακριβώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος. Θέλω να τονίσω ότι αυτά τα 3 λεπτά είναι αρκετά για να κάνουν την πραγματική λιποδιάλυση, το κάψιμο των 2.000 θερμίδων, βάζοντας φωτιά στην κυριολεξία στον μεταβολισμό μας και πλημμυρίζοντας τον εγκέφαλό μας με ενδορφίνες. Γιατί βρισκόμαστε για 3 ολόκληρα λεπτά στους μείον 140. Όπως βλέπουμε στα πλάνα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν τους αθλητές της ομάδας μπάσκετ των εκπαιδευτηρίων Δούκα, αλλά είχα και εγώ ίδια την βιωματική μου εμπειρία, οπότε μπορώ να πιστοποιήσω στον κόσμο, στους τηλεθεατές, ότι εκείνη την ώρα, ενώ βρισκόμαστε στους μείον 140 και γίνεται μια τεράστια λιποδιάλυση από 1.500 ως 2.000 θερμίδες στα 3 λεπτά, έχουμε έκρηση ενδορφινών, πλημμυρίζει ο εγκέφαλός μας, οπότε φτιάχνει το κέφι, έχουμε θεραπεία μυοσκελετικών πόνων, αρθρίτιδας, τενοντίτιδες. Όλα μπορούν να διορθωθούν με την κρυοσάουνα, που είναι, το τονίζω αυτό, μια πανάκια στη λιποδιάλυση και τη θεραπεία. Είναι η καμπίνα που υπάρχει στο σπίτι του Ρονάλντο και τώρα απευθύνεται και στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Αυτό θα το αποδείξουμε και στη συνέχεια, Βασιλική μου, γιατί θα δώσουμε την ευκαιρία μέσα από εδώ, από την εκπομπή, από το σπίτι του Star Academy, στον καθένα από εσάς να ζήσει αυτή την εμπειρία, να νιώσει στο σώμα του αυτή τη διαφορά, να κάνει αυτό το δώρο στον εαυτό του για καλή διάθεση, θεραπεία και λιποδιάλυση. Δεν έχει όριο ηλικίας. Δεν έχει απαγορευτικό εποχής ήλιου ή θάλασσας. Είναι εκπληκτικό, είναι μοναδικό, είναι μια πανάκια και τώρα μπορεί να το ζήσει ο καθένας μας. Έχετε επίσης δωρεάν ραντεβού με το γιατρό σας σε όλο το δίκτυο κοσμητικής ιατρικής Medizenes. Μπαίνετε στο Σύνταγμα, στην Ερμού, στο Μαρούσι, στο Περιστέρι, τώρα και στον Πειραιά, στο νέο κατάστημα, το νεοκλασικό αυτό υπέροχο κτίριο των Medizenes, Βασιλέως Γεωργίου και Πραξιτέλους 137, και στην Τζιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Σας βλέπει γιατρός, σας ενημερώνει για τα πάντα, ρωτάτε ό,τι θέλετε για την κρυοσάουνα και βέβαια για την μέθοδο Cryogenes που ζουν από τους πρωταθλητές παγκοσμίως μέχρι τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας, ο καθένας μας. Έχετε την ευκαιρία μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή να το ζήσετε σε μια προνομιακή τιμή γνωριμίας. Καλέστε τώρα στο 801-11-61-061 και πείτε μας ότι βλέπετε αυτή την ώρα Star Academy. Θα έχετε την κρυοσάουνα, το Cryogenes, στην αποκλειστική τιμή γνωριμίας ολοκληρωμένης συνεδρίας, 40 ευρώ μόνο.
Καλά ακούσατε. Καλέστε όμως τώρα στο 801-11-61-061 και πείτε μας ότι βλέπετε Star Academy, 40 ευρώ μόνο για όλους μας. Θα ψηφίσω την Έλενα, διότι πήρε 2 ή 3 σωστές αναπνοές όλο το τραγούδι και δεν μου άρεσε η επιλογή της τονικής θέσης. Και θα ψηφίσω και τη Δαλιδά, γιατί αυτό που έλεγα, ότι πιο πολύ νιαουρίστηκε το τραγούδι και δεν τραγουδήθηκε. Αυτό. Ωραία. Πρόσεξε τα μαγνητάκια, κακομοίρα. Ναι, προσέχω, προσέχω. Λοιπόν, αρχίσω με τον κύριο Ρίγα. Ναι, μ' αρέσει γιατί επιδεικνύεις. Ναι. Ο οποίος ψηφίζει... Ο ένας ψήφος πάει στη... Οπα. Δαλιδά. Και ο άλλος πάει... στην Έλενα του Κορονέου. Μάλιστα. Από τον κύριο Ρίγα αυτά. Βασιλική. Η Βασιλική ψηφίσει... Ναι, το βρήκα. την Φέη. Ναι. Και ο δεύτερος ψήφος πάει στην Έλενα. Ναι. Από τη Βασιλική. Ο Αντώνης ψηφίζει τον Στυλιανό. Ναι. Μην το ρίξεις αυτό. Και... Ναι, ναι, όχι, παρακαλώ. Τη Δαλιδά. Αντώνης ο Βαράκος, ναι. Ναι. Και εσύ. Ο Νίκος ψηφίζει. λοιπόν, η μία ψήφος πάει στη Δαλιδά για μένα. Από μένα μάλλον, sorry. Και η άλλη. Και η δεύτερη ψήφος πάει στην Φέη. Η πρώτη μου ψήφος είναι στη Δαλιδά. Και η δεύτερη είναι στη Φέη. Ωραία. Κάτι με κλονίζει το ότι είναι τόσο λίγοι. Πειράζει. Θυμάσαι που ήταν 2 και δεν χωράγανε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι είναι λίγο σε αυτά αποδεικτό. Θα βάλω την ψήφα μου στη Δαλίδα. Μ' άρεσε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μ' άρεσε που δοκίμασε κάτι διαφορετικό. Παρόλα αυτά, και μ' άρεσε και ο τρόπος με τον οποίο το είπε. Θεωρώ όμως ότι αν πρέπει να το δει κανείς συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους, υπολείπετο αυτό το οποίο είδαμε. Και θα βάλω και τη δεύτερη μου ψήφο... Α, εγώ θα το αποφασίσω αυτό. Και θα βάλω τη δεύτερη μου ψήφο στη Φέη, νομίζω για τους λόγους τους οποίους εξήγησα νωρίτερα. Προφανέστατα είναι συγκλονιστική φωνή, δεν είναι χωρίς συζήτηση. Και οι δύο τους είναι πάρα πολύ καλές φωνές. Και μ' αρέσει ότι είναι μια λαϊκή φωνή η Φέη. Αλλά πιστεύω ακράδαντα, όσο εγώ επαγγελματικά μπορώ να το κρίνω, ότι αν δεν αλλάξει κάποια πράγματα εκφραστικά, τα οποία δυστυχώς δεν ξέρω να τα μεταδώσω, όπως λέει και ο Δεναχής, δεν έχει πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά, εκτός από το σταθερό το οποίο ήξερε μέχρι τώρα. Και ο σκοπός μας είναι μήπως μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον να ξεχωρίσει. Άρα, είναι ο Ηρόδοτος προτινόμενος για αυτή την εβδομάδα, είναι η Δαλιδά και είναι και η Φέη. Ψήφισε εσύ ποιο σπουδαστής θέλεις να παραμείνει στο Star Academy. Τηλεφώνησε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14650 και πάτα τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σπουδαστή που θέλεις να συνεχίσεις στη Μουσική Ακαδημία. Ή στείλε SMS στο 14650 γράφοντας τον αριθμό του αγαπημένου σου σπουδαστή, κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Εσύ ορίζεις με τη δική σου ψήφο ποιο θα παραμείνει στο Star Academy. Για το δικό μου στυλ, αν θέλετε, για αυτά που ακούω σπίτι μου, η Μιράντα είναι πιο κοντά στα γούστα μου. Όμως, ο νεαρός από εδώ στάθηκε τόσο καλά σε όλα αυτά τα live. Θα κρατήσω το μάκι. Η Μιράντα από χωρία το Star Academy. Καλή συνέχεια. I got a mind of my own, I'll be all right alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. No more being a fool for you. But I see you, and all I remember
somehow you never do. I believe all your lies, look in your eyes, you make it all seem true. I guess I see what I wanna see, or is it my heart just deceiving me? 'Cause with that look I know so well, I fall completely under your spell. Damn, do I, for taking my breath away.